Πώς θα σωθούμενε, πέστε μου. Και τι απολογή είχαμε δώσει σήμερα στο Αδέκα στο Κριτή, ο οποίος ήρθε για το χατί το δικό μας και σταυρώθηκε. Και υπόθελ, δεν είπα λίγο, και παγωπό, και νοπό, και είπα λίγο δαιμονισμένο. Και πήγε Σαμαρίτη και τα δέχτηκε όλα. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Με το φαΐ θα σωθούμενε, ο ίδιος τον άνθρωπο με το φαΐ. Χρειάζεται ο άνθρωπο να νιώσει τι είσαι άνθρωπο, ένα κλαδικό μου, ένα κλαδιά. Και πολύ τα σιώσεις φέρετε από τον άτομο κόμμα και εγκαταλείψει τα πάντα και πασμαν τα αιώνια. Αυτό το σώμα, το πλάσιο, που σου δεν όμως, αυτό το δημιούργημα δεν πέθαινε ποτέ. Διότι όπως σας είπα, το Χριστό μας ετάφηκε στον τάφο, αναστήθηκε και λέει, μη μητέ, μη γίνεστε. Και ο Γεωργός πέντε το στάζει στη γη σας απειλή και κάνει καρπό. Κάθε άνθρωπος θα τα πει και θα μας τα πει. Γι' αυτό παιδάκι μου πρέπει να νιώσω καλά, διότι δεν μπορεί να μην είμαι ικανοποιημένοι με τα χρήματα και με τα χτήματα. Μόνο όταν τηρούμε τους εντολάς τους θα μείνουμε ικανοποιημένοι με άλλο τρόπο, όχι. Διότι είπαμε, έχεις πολλά χρήματα, έχεις ένα μέγαρο. Μα πέθανε σ' αύριο το πήρες το μέγαρο αυτό. Πήρες τα πούτη σου, τι παίρνεις. Πες το δημιούργημα αυτό και τώρα. Γι' αυτό παιδάκι μου είμαστε τελευταίου καιρού. Είναι σημεία των καιρών της καταστροφής του ανθρωπότητος. Τα Σόδομα και Γόμορα ήταν πέντε πολιτείες. Τρώγοντες και πίνοντες άνθρωποι, λιγαμίζοντες και μηγαμίζοντες, νηφεύοντες και μηνυφεύοντες, έκανε παρακοή ο Θεός, κάνει μια παράταση 120 χρόνια. Όμως οι άνθρωποι πήγαν χειρότερα. Και εκείνη και μια λίμνη, η νεκρά θάλασσα που ακούτε, έγινε αυτό, αυτό είναι η Πεντάπολη. Και τώρα και πολύ να περάσει ψοφά. Γιατί ο Θεός δεν θέλει την απολιά μας, αλλά η αμαρτία μας έχει τίποτα. Όπως σας είπα και προλίγου, ότι θα πάει και ψήσει κρασί και με θύσει επέπτυση, λέει το κρασί. Εσύ δεν το ψήσεις. Το κρασί είναι στην πάντα. Εσύ να βαρύνει κρασί, αυτό δεν είναι βάρη. Και έτσι ή από τον μωρό μας αμαρτία, ας είναι το σώμα και ψήσει παιδάκι μου, πώς θα νοσοκομεί ένα σήμερα, πώς πεθαίνουν ανθρώπους. Πώς χάνονται σήμερα, με τα φάρμακα του κόσμου. Θα ζήσει ο κόσμος, θα ζήσει ο κόσμος. Υπάρχουν νέοι και νέες τώρα. Είμαστε παιδάκια με τα Σόδομα και Γεωργία. Τώρα ο Σόδος ο Δέντρο. Κάτσε στο σπιτάκι σου κάνει προσευχή σου. Εκεί θα σε βοηθήσει η χάρη του Θεού εκείνη. Διότι για πάλι δεν βρεις ανάπαυση. Είμαστε τα τέλη. Όπως η γυναίκα στην Ιαμία. Έχει πόνος με τον Παναλάκη θα γεννήσει όμως. Οπωσδήποτε θα γεννήσει. Έτσι είναι αρχή ο Δίνων. Και έχουν σημεία των καιρών τα οποία θα τα δείτε το σύνομα. Διότι δεν μπορεί έτσι να ζήσει ο κόσμος. Θα ζήσει ο κόσμος, σας ερωτώ. Θα ζήσουν οι νέοι. Όπως βαστάς ένα τριαντάφυλλο στη σέρα σου και όποια πας το τριαντάφυλλο μυρίζει και στα αποχωρητήρια να πας στη σκυλοπηλιά και όποια πας το τριαντάφυλλο δεν χάνει την μυρωδιά. Ο άνθρωπος ο καλός δεν μολύνεται. Ο υποκριτής όμως καθημερινό να πίνει στην εκκλησία δεν ωφελείται. Όπως σήμερα υποκριτής, αγαπώ να χαμώ τους πάρους τους αγκάλους τα λεφτά σου. Δεν υπάρχει αυτή η υποκρισία σήμερα. Βεβαίως. Τότε είπατε μου τι κάνεις. Τι είπα, κορδεύεις τον Θεό. Ύστερα πώς υπάρχει κοινωνούνι το σώμα και αίμα του Χριστού. Αναξίως. Αναξίως. Κοινωνούνι. Γιατί ο Θεός λοιπόν εξετάζει νεφρούς και κάνει στον τρόπο. Λοιπόν παιδά και να εξετάσεις το καθένα στον αυτόν του, διότι άμα θα πεθάνεις, δεν θα σε σώσει ο Α και ο Β, ούτε το παιδί σου, ούτε ο συγγενής σου, θα σε σώσει τα έργα σου. Κατά τα συνδυμάσια θα το δω. Και λοιπόν πολλοί που ετύχαν σε αυτόν τον ένα όλοι. Και δεν υπάρχει σήμερα ο άνθρωπος επιτυχής, μα επιτυχής. Είτε πλούσιος, είτε φτωχός, είτε μορφωμένος, θα μάθει και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Μα ουδείς. Να, και οι τέσσερα από τον χάρη είχε πρόβλημα. Πεινάτε, στερήστε, όχι, δεν πεινάτε. Τα ελέη του Θεού έχουν. Ξέρω, έχει τα πάντα, αλλά όμως δεν είστε ευχαριστημένοι. Έχετε άλλο. Διότι παιδάκι μου σημώνει ο κόμπος το φταίνει. Σημώνει τώρα, εάν έρθουν οι ταυτότητες, πώς θα ζήσουμε, τι θα γίνουμε. Τι θα γίνω, πέστε μου. Θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε. Όσοι δεν πάρουν ταυτότητα, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε. Αυτοί που θα την πάρουν είναι εκτός του νόμου. Και θα την πάρουν πολύ την ταυτότητα. Μάν που είσαι. Και παλεύω τη ζωή και δυστυχώς και εγώ δεν είμαι πλήρης ικανοποιημένος. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, πώς θα είναι ικανοποιημένοι. Διότι περάσε πλάσμα και δημιούργημα. Δεν πως θα υποκύψεις, θες και δεν θες το άνθρωπο στήσου. Στον τρέπον θανάτου.
4. Τότε τον φωτάνει ο άνθρωπος καλός, αλλά δεν είναι το λάθος σωστό να φωτάνει. Αφού είναι αποχαιρετής στον κόσμο, ευχαρίστηση. Τώρα είμαστε σωστοί. Πού? Τηρούμενε τη σάρκα, τη βρωμερή σάρκα, η οποία στη φαντασκουλίτσο, αυτή τη σάρκα. Αλλά είναι όμως η ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο φτύρων τη σάρκα, φτύρει το ναό του Θεού. Τώρα είναι καρμένη σάρκα των ανθρώπων σήμερα. Ήμουνες, υπάρχει καθαριότητα σήμερα του νέου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χειρότερο από τους παλιούς. Ελάχιστο. Και οι παλιοί το ίδιο είναι. Μα παλιά. Πιο πολλοί ήταν παλιά. Οι νέοι είναι καλύτεροι τώρα από τους παλιούς. Όχι, στο θέμα αυτό. Δεν είναι το σωματικό. Και νέες, εγώ θα ρωτάσω εμένα, ελάχιστοι. Ελάχιστοι νέες και νέοι. Λοιπόν, παιδάκι μου, είμαστε τώρα σαν λέω σαν δημανδίδος, τόσο παράτες, αυτό έχω να σας πω, τα θυμάστε αυτά που σας λέω, ότι έρχομαι σε παράτες τώρα. Σε? Παράταση ζωής. Δηλαδή. Μαντήριο στον συμπαράταση αυτή. Για να συγχωρεθούμε. Ενώ πρέπει να είναι έτσι, για το πρώτο πρέπει να βλεμμένει. Μα έχει δοθεί η παράταση από πριν την Ανάσταση. Πώς είπατε? Η παράταση κατά την άποψή μου έχει δοθεί πριν την Ανάσταση. Παράταση, Μαντήριο, δώσε ένα, σαν που τα πέντε μου ορθεί, τώρα ένα ποσό και σου λέω του χρόνου θα μου το δώσω, αλλιώς θα σε βάλω στη φυλακή. Έτσι, Μαντήριο, δώσε την παράταση. Διότι δεν θέλει την απολιά μας. Δυστυχώς όμως, Μαντήριο, πείτε μας το Θεό. Πείτε μας το Θεό. Είναι αντίον 400 τώρα. Δεν μου λες, νηστεύει ο κόσμος. Να θα πεις, βλάστε το Θεό, δεν βλάστε. Όμως πείτε. Διότι αυτές οι μέρες που διερχόμαστε δεν είναι μεγάλη 400, είναι η αποδεκάτρο ματιό μας. Και σήμερα ο κόσμος φάει, μα δεν πειράζει. Αυτό το φετωτό στο κατουράς του κάνει κοπρέω. Όμως ο ταρεφάς, ο Άγγελος το βράδυ. Και μένει κανένα, διότι είναι λόγος Θεού. Και δυστυχώς δεν τα τηρούμε. Δεν είναι μόνο το φάει, αλλά είναι όλα. Όλα με. Πάμε, ούτε προσευχή, ούτε νηστεία, ούτε ξεμολόγηση, τίποτα. Ξεμολογάτε, εγώ δεν τα ξεμολογάτε. Δεν πάνε στον παπά να ξεμολογηθούν. Τώρα έχω και δίκιο ορισμένοι που δεν πάνε σε παπάδες, διότι. Βλέπω πολλά, ακούετε κι εσείς. Και από ένα μέρος δικαιολογάστε, αλλά από την άλλη δεν μπορώ. Δεν σας δικαιολογώ. Έτσι υπάρχουν, δεν θα εκτύψουν οι δίκαιοι στον αιώνα. Λοιπόν, παιδάκι μου, το προσέξουμε να σώσουμε την ψυχή μας τώρα που έχουν μπαίνει στο όριο ακόμη λίγο καιρό. Λίγο καιρό, δεν θα δώσετε χρήματα, διότι ο Κύριος δεν θέλει λεφτά να δώσετε για να σωθούμε. Θέλει την καινή μας πρόθεση. Καλή πρόθεση. Για να είστε από τα χανιά του στον κόσμο, είναι ένα δημιούργημα μεγάλο για εσάς. Το γράφει εντελώς. Αλλά, παιδάκι μου, να νηστεύετε. Μπορείτε να στέψετε 3 ημέρες να φάτε λάδι και μπορείτε να σας δώσω αγιασμό από το 47. Έχετε πολλά παιδιά φέτος, 3 ημέρες δεν βάλω στο στόμα του το νερό και πήραν 20 ανθρώποι εδώ πέρα μεγάλο αγιασμό. 20 ανθρώποι που να βάλω στο στόμα του το νερό 3 ημέρες. Ούτε νερό. Ούτε τρίμερο. Ούτε νερό να μην πιούμε. Ούτε νερό. Τώρα βέβαια. Εγώ δεν θα μπορέσω γι' αυτό. Μα δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνω στο λόγο, αλλά μπορείς όμως να μην φάω λάδι. Εντάξει, μπορώ. Είναι όμως. Μπορώ να μην φάω λάδι. Μπορώ να τρώσω ψωμάκι, ελίτσες και παίρνω μεγαλογιασμό στην κοινωνία. Να φας ψωμάκι, ελίτσες, να φας ένα φρούτο, δεν πεθαίνει, να πιεις ένα καφέ, εφελπίν, δεν πεθαίνει. Λέγεται νηστεία. Παιδάκι είμαστε, προσέξαμε καλά, διότι όλοι το νιώθουν, όλοι πιστεύουν και όλοι καταλαβαίνουν και το καλό και το κακό. Το ξέρεις ότι κακό να πάρουν, κλέψεις την κότα μου. Και πάρουν.